Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Σας καλωσορίζουμε εδώ στην Νάξου. Πώς σας φάνηκε η Νάξου, αλήθεια? Πρόλαβα και την είδα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και ευχαριστημένη που ήρθα στο νοσοκομείο Νάξου, το οποίο θεωρώ ότι έχει μια πρωτοπορία αυτή τη στιγμή. Έχει ένα κέντρο πόνου και παρηγορικής φροντίδας που είναι προς τιμήν του γιατρού που του έστησε, του κυρίου Γιάννη Χρονάκη, συναδέλφου αναισθησιολόγου, οπωσδήποτε του διοικητού που τον στήριξε, αλλά και όλη της ομάδας των γιατρών, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα ιατρείο που θα θεραπεύει τον πόνο και θα παρέχει παρηγορική φροντίδα. Μάλιστα, και επειδή ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, ζητάω συγγνώμη, έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Αθηνά Βαδαλούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια. Είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια. Αλλά το βασικό έχει σχέση με την Παρισία, νομίζω. Ναι, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας, θεραπείας πόνου και παρηγορικής φροντίδας και είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής, ενώ και είμαι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κατά του Πόνου. Δόξα τω Θεώ, πολλά πράγματα. Κάνοντας μια βόλτα λοιπόν στο Ιντερνετ, βασικά θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει χρόνιος πόνος. Και έχετε κάνει μια δήλωση, την οποία εγώ ήταν, για μένα εδώ τη διάβασα πριν από λίγο, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι η έννοια θεραπείας πόνου και παρηγορητικής φροντίδας είναι δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς. Το έχετε πει. Και μάλιστα έχετε πει ότι κανείς δεν πρέπει να ζει και να πεθαίνει με τον πόνο. Έτσι ακριβώς. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε όλοι ότι ο πόνος είναι νόσος. Όπως ναι, θεραπεύουμε λοιπόν. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Ναι. Και το ψήφισε και η Ελλάδα. Επομένως, όπως θεραπεύεις την πνευμονία, την σκολικοειδίτιδα, πρέπει να αντιμετωπίζεις και τον πόνο σου. Απλά ο πόνος, ενώ τον νιώθουμε καθημερινά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο είναι νόσος ή άσημος. Είναι ο πόνος, σήμερα πλέον θεραπεύεται. Αλλά θεραπεύεται με εξειδικευμένους ανθρώπους σε εξειδικευμένα κέντρα τα οποία έχει ορίσει από το 1986 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Μάλιστα, τα εξειδικευμένα κέντρα πόνου και παρηγορικής. Και αυτό που με εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο κάνοντας searching ή googlάροντας όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι στην Αμερική 116 εκατομμύρια άνθρωποι νοσούν στην όλη διαδικασία πολιτισμού πόνους και η Αμερική δίνει περίπου 600 δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση για την καταπολέμηση του πόνου. Έτσι ακριβώς. Νοσούν από το χρόνιο πόνο. Γιατί υπάρχει ο οξύς πόνος, ο οποίος είναι ο πόνος του χειρουργείου, ο πόνος της γένας, που είναι διαφορετικό από το χρόνιο πόνο, που είναι ο πόνος που βασανίζει τον άνθρωπο, είναι ο πόνος που έλεγε ο Σβάιτσερ ότι είναι ο δυνάστης των λαών. Οπότε ουσιαστικά έχουμε διαφορετικού είδους πόνους. Βέβαια, έχουμε διαφορετικού. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι ο οξύς και ο χρόνιος πόνος. Ναι. Μετά στο χρόνιο πόνο υπάρχουν άλλες κατηγορίες που δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε λεπτομέρειες. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε και το ακούμε συχνά ότι αυτός έχει καρκίνο, έχει πόνο. Ή ο άλλος χωρίς να έχει καρκίνο έχει πόνο. Και οι δύο υποφέρουν. Και οι δυο νοσούν. Επομένως, είναι διαφορετική η προσέγγιση που θα κάνουμε στον καρκινοπαθή ασθενή, διαφορετική προσέγγιση στον καλοήθη πόνο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που χτύπησα πριν από λίγο έξω και ένιωσα ένα πόνο, μπαίνω σε αυτή την κατηγορία ή είναι απλά το ατύχημα? Εσείς, όχι. Εσείς έχετε έναν οξύ πόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή λόγω του ατυχήματος. Αντιμετωπιστείτε διαφορετικά. Αν αφήσετε όμως τον πόνο σας, τον πόνο στη μέση και περάσει 1, 2, 3, 5, 6 μήνες, τότε αυτός θα μεταπέσει σε χρόνιο πόνο και μέσα από ορισμένες διαδικασίες γίνεται βασανιστικός. Αυτός πρέπει να θεραπευτεί. Μάλιστα. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί περισσότεροι από εμάς δεν κατανοούμε τι είναι ο πόνος στην Ελλάδα και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή προσπαθείτε να πείσετε τους Έλληνες ή και την ελληνική κυβέρνηση ή και την κοινωνία γενικότερα ότι υπάρχει αυτός ο χρόνιος πόνος και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όχι, δεν κατανοείτε τι είναι πόνος. Δεν κατανοείτε ότι αυτό που έχετε είναι νόσος και πρέπει να το πάτε να το αντιμετωπίσετε στους ειδικούς γιατρούς. Δηλαδή σήμερα είδαμε εδώ πέρα κάποιους αρρώστους που υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Μάθανε ότι ήρθαμε εμείς η ομάδα από την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής και μία κυρία είπε με παράπονο ότι εγώ έρχομαι συνέχεια εδώ στο νοσοκομείο, δεν είχε απευθυνθεί όμως ποτέ
στο κέντρο πόνου. Δεν είχε απευθυνθεί στο γιατρό τον ειδικό για τον πόνο της. Έρχεται και την πιάσαν και τα κλάματα, γιατί λέει, μου λένε συνέχεια, άντε πάλι εδώ είσαι. Μα δεν ήξερε όμως, δεν είχε τη γνώση. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικός και ο ρόλος σας αυτή τη στιγμή, που θα δώσετε στην Νάξο, στους κατοίκους της Νάξου, την ευκαιρία να μάθουν ότι τι σημαίνει πόνος, ναι, και ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε. Όταν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι νομίζω ότι το, και προς τιμήν του κ. Απειδόπουλου, γενικότερα του νοσοκομείου Νάξου, ότι το ιατρείο πόνο της Νάξου είναι από τα πρώτα που υπάρχουν στο Αιγαίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι υπερβολικό. Το, κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει στη Σύρο ένα ιατρείο πόνου πολλά χρόνια πριν, δεν υπάρχει όμως τώρα, και νομίζω ότι πραγματικά είναι το μόνο. Και θα πρέπει να συγχαρούμε το διοικητή, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορεί και ο γιατρός να λειτουργήσει μόνος του. Sure. Ένα ιατρείο πόνου θέλει ομάδα πολυπαραγωγική, όπως ας ξεκινήσουμε από τον Ασκληπιό, που είχε ομάδα όλη του την οικογένεια μέσα, με την κόρη του την υγεία και τους γιους του. Ο Ιπποκράτης εξάλλου είναι αυτός που είπε ότι η θεραπεία του πόνου είναι θείο δώρο. Θείο δώρο το ονόμαζε ο Ιπποκράτης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη ομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει νοσηλευτή, εκτός από το γιατρό τον εξειδικευμένο, θα περιλαμβάνει νοσηλευτή, ψυχολόγο, θα περιλαμβάνει εναλλακτικούς θεραπευτές, φυσιοθεραπευτή, βελονιστή. Και εδώ έμαθα και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί υπάρχει μια συνάδελφος αναισθησιολόγος που κάνει βελονισμό, επομένως μπορούνε να θεραπευτούν και να γίνει και αυτή η προσέγγιση. Ελπίζω, επειδή ο διοικητής είναι τόσο ευαισθητοποιημένος, ότι θα πλαισιώσει το ιατρείο πόνου και με τον νοσηλευτή και με τον ψυχολόγο. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Εγώ πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη, γιατί και σαν εταιρεία που είμαστε 20 χρόνια τώρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό γι' αυτό. Όταν λέμε εξειδικευμένος γιατρός, είναι κάποιος ο οποίος κάνει ένα μεταπτυχιακό, παραδείγματος χάρη, μετά το πέρας των ιατρικών εξετάσεων, ή απλά ένας γιατρός ή γενικής ιατρικής ή ένας αισιολόγος, όπως είναι ο κ. Χρονάκης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος μπαίνει σε ένα τούνελ ή σε ένα διάδρομο. Είναι ένας γιατρός αναισθησιολόγος, γι' αυτό και τα κέντρα πόνου κατά 96% ηγούνται από αναισθησιολόγους, διευθύνονται από αναισθησιολόγους, γιατί υπάρχουν και τα εξειδικευμένα κέντρα κεφαλαλγίας, κέντρα διαβητικού ποδιού. Αλλά ο αναισθησιολόγος είναι ο γιατρός ο οποίος ξέρει καλύτερα τις παρεμβατικές τεχνικές, γιατί η θεραπεία δεν είναι μόνο φάρμακα, είναι παρεμβατικές τεχνικές, είναι πολλά. Ο αναισθησιολόγος λοιπόν ο εξειδικευμένος, γι' αυτό και προσπαθούμε στην Ελλάδα, που δυστυχώς ακόμη είμαστε χωρίς ειδικότητα αλγολόγου. Στην Αμερική έχει ξεκινήσει από το 86, στην Αγγλία το λένε και μόνο, στην Τουρκία το λένε αλγόλογοι. Δίνουν ειδικότητα αλγολογίας. Και παγκόσμια πλέον υπάρχει ειδικότητα. Εδώ ελπίζουμε, έχουμε προσεγγίσει τη σημερινή κυβέρνηση, ότι θα δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα που παρακαλάμε για 20 χρόνια. Ελπίζουμε. Επειδή μιλήσατε για παράκληση προς την κυβέρνηση για κάποια πράγματα, διάβασα ότι αντιμετωπίζετε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την νομοθεσία όσον αφορά τα οπιοειδή. Βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στηρίζει την νομοθεσία σήμερα σε μια νομολογία ή νόμος του 32. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό για την Ελλάδα είναι μάλλον συνηθισμένο, γιατί από ό,τι ξέρω ακόμη και στα ΜΜΕ μας, το 36 είμαστε με τα βασιλικά διατάγματα. Έτσι ακριβώς. Οπότε δεν μου έκανε αρχικά εντύπωση, αλλά συνέχεια είναι φοβερό, γιατί το 32 νομίζω το οποίο ήταν τελείως διαφορετικά σχέση με το σήμερα. Εντελώς, και ακόμη δεν έχουν αλλάξει καν να το λένε ναρκωτικά. Προσπαθούσαμε. Που δεν επιτρέπεται να το λέμε ναρκωτικά, γιατί δεν είναι ναρκωτικά που μπαίνει σφραγίδα, καταλαβαίνετε, στοχοποιούν τον άρρωστο, τα οπιοειδή είναι φάρμακα, τα οποία τα χρειαζόμαστε, τα οποία πρέπει να δίνονται στους ανθρώπους που πονάνε, για να μην πονάνε και να έχουν μια ποιότητα ζωής. Αλλά δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την αναχρονιστική νομοθεσία, που πιστεύω τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση, μια και το είπαμε, δείχνει ευαισθησία και ότι θα το αλλάξει. Τώρα, αν μας απογοητεύσαν όλες τις άλλες, τι να πω. Απλά, μένοντας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα οπιοειδή, κάπου διαβάζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ιατρική κάναβη, η φαρμακευτική κάναβη. Αρχικά, να πούμε ότι η κάναβη δεν είναι οπιοειδές. Ναι, βέβαια, εντάξει, ναι, συγγνώμη. Δεν είναι οπιοειδές. Πρέπει, η εταιρεία μας ζητάσε από χρόνια, γιατί πρέπει να έχουμε όλα τα φάρμακα τα οποία
κάνουν ελαφρών, θεραπεύουν τον πόνο. Επομένως και η ιατρική κάναβης είναι αυτή η οποία θεραπεύει τον πόνο. Άρα πρέπει να την έχουμε και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Τώρα προς το παρόν στην Ελλάδα έχει έρθει το CBD που είναι ένα λάδι από το φυτικό, το οποίο δεν κάνει αυτή την εξάρτηση ή την ψυχική διαταραχή που μπορεί να κάνει η φαρμακευτική κάναβη, η οποία όμως έχει ένδειξη σε συγκεκριμένες νόσους. Ναι. Στην καταπλάκα σκλήρινση, ας πούμε, είναι το φάρμακο εκλογής, αφού έχεις δοκιμάσει τα άλλα. Απλά με όλα αυτά τη χρήση φαρμάκων ή ακόμη και το τρόπο αντιμετώπισης του πόνου, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, δηλαδή υπάρχουν κάποιες παρενέργειες όταν κάποιος κάνει μια θεραπεία για την αντιμετώπιση? Οπωσδήποτε μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες και γι' αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος ο γιατρός. Πρέπει να έχει γνώση, δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε φάρμακο και μετά πρέπει να ενημερώνει τον άρρωστο. Αλλά να ξέρετε ότι το χειρότερο κακό το κάνει ο πόνος. Ο οποίος, ο πόνος μαστιγώνει τον άρρωστο. Του κάνει, του αυξάνει την πίεση, τον κάνει να μην θέλει να φάει, παθαίνει κατάθλιψη. Αυτές είναι οι συνοσιρότητες που λέμε του πόνου. Έχουμε μάθει όμως πολλές φορές να ζούμε με τον πόνο. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Το μήνυμα που φέρνει η δικιά μας εταιρεία, σαν επιστημονική εταιρεία, είναι ότι πρέπει να τον θεραπεύεις τον πόνο. Δεν τον αφήνεις να σου τρώει τη ζωή. Την τρώει τη ζωή ο πόνος. Πόσοι, ξέρετε, πόσους αρρώστους έχουμε που έρχονται και λένε, γιατρέ, δεν αντέχω να ζω άλλο με τον πόνο, δεν θέλω να ζω έτσι, θέλω να πεθάνω. Και όταν ανακουφίζονται από τον πόνο, όταν θεραπεύονται, τότε βλέπεις ότι αλλάζει εντελώς η ζωή τους. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη θεραπεία του χρόνου πόνου, δηλαδή για κάποιο περιστατικό που έχει σχέση? Είναι άλλα περιστατικά που μπορεί μέσα μετά την πρώτη επίσκεψη να πάνε καλά, αλλά να χρειαστούν χρόνο. Μάλιστα. Αυτό και επειδή έχουμε εντοπίσει πάρα πολύ, επικεντρώσει μάλλον στον πόνο, θα πρέπει να πούμε και το δεύτερο συστατικό, την παρηγορική φροντίδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απλά για να κλείσουμε. Διάβασα επίσης μέσα από τα συμπεράσματα του συνεδρίου που έγινε πρόσφατα τον Απρίλιο, νομίζω. Για το Μάιο. Τον Απρίλιο, σωστά έχετε δίκιο. Based healthcare. Μπράβο. Ότι το 2030 κατάθλιψη, θυφανία, νόσο, εγκεφαλικά και τροχεία θα είναι η βάση για το πόνο. Δηλαδή που είναι αυτά τα οποία συντελούν ως συνεπάγεται. Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι όπως το είπα. Μάλιστα. Τι εστί παρηγορητική λοιπόν φροντίδα? Η παρηγορητική φροντίδα λοιπόν είναι ένα άλλο κομμάτι της ιατρικής, το οποίο προσπαθεί να δώσει ποιότητα ζωής στον ασθενή, όχι μόνο τον καρκινοπαθή τελικού στάδιου, έτσι έχει ξεκινήσει, για να δίνει ποιότητα ζωής στον καρκινοπαθή. Ναι. Όμως σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε υπέργυρους, αυξάνει ο πληθυσμός, γυράζει δυστυχώς, έχουμε καρδιοπαθείς, έχουμε νευροπαθείς και έχουμε και παιδιά. Αρχίζουν και πονάνε πολύ. Επομένως, παιδιά. Παιδιά εννοούμε μικρές ηλικίες, ακριβώς, ναι. Τα οποία δεν επιτρέπεται να πονάνε. Σίγουρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έγινε μια προσπάθεια στο Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού. Υπάρχει ένα κέντρο ημέρημνα που είναι για παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα στο χώρο των παιδιών. Όμως η παρηγορική έχει σαν στόχο να θεραπεύει τον πόνο και να δίνει την ποιότητα ζωής αντιμετωπίζοντας και τα λοιπά συμπτώματα. Δηλαδή, όπως με ρωτήσατε, ένας άρρωστος που θα πάρει το οπιοειδές μπορεί να κάνει δυσκυλιότητα. Εάν τον αφήσεις εκτεθειμένον στη δυσκυλιότητα, τότε δεν τον αγκαλιάζεις για να τον θεραπεύσεις. Άρα θεραπεύεις τον πόνο και τα λοιπά συμπτώματα για με στόχο την ποιότητα ζωής. Καταλώ. Πρέπει τις πνευματικές του ανησυχίες όλα να τα φροντίζεις. Και όσον αφορά τελευταίο, για δομές που έχουν σχέση με την παρηγορητική φροντίδα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Ούτε η εταιρεία μας σε ιδιωτικό επίπεδο, όχι, δεν υπάρχει. Είμαστε η χώρα που λέμε στην Ευρώπη δεν έχουμε ούτε ένα χόσπις. Τώρα έγινε της Γαλιλαίας, όπου πηγαίνουν, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς παρηγορική. Δηλαδή και θεραπεία του πόνου και στήριξη όλων των άλλων συμπτωμάτων. Μάλιστα. Οπότε στον επίλογο θα ήθελα απλά μου δώσετε το μήνυμα που πήρατε μέσω της επίσκεψης εδώ που κάνετε στην Ελλάδα. Το μήνυμα είναι πολύ αισιόδοξο.
Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εδώ στην Άξο ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και γιατί οι άνθρωποι θα μπορούν και να θεραπεύονται και ελπίζω να προχωρήσει, να γίνει μια κατοίκον νοσηλεία. Υπάρχει πολλή διάθεση, οι άνθρωποι αγαπάνε τους αρρώστους, αυτό είναι που διέκρινα από όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα, από τους νοσηλευτές, γιατί δεν γίνεται δουλειά χωρίς νοσηλευτές. Εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε νοσηλευτή, τον κύριο Μπερδούση, ο οποίος ελέγχει όλη την κατοίκον νοσηλεία. Έτσι γίνεται. Είναι δουλειά ομάδας, ναι, η παρηγορική φροντίδα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ελπίζω ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην Άξο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γιούλη Μαμή, η οποία είναι αναισθησιολόγος, είναι παιδοαναισθησιολόγος και είναι ειδικήτρια στο νοσοκομείο στο Αίγιο. Ωραία, okay. Δεν είναι στο Αίγιο. Στο Αίγιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γιατί το διάλεξα. Γι' αυτό το διάλεξα και γι' αυτό πήγα εκεί πέρα. Αλλά είναι σαφές ότι εγώ εντυπωσιάστηκα θετικά και σε σύγκριση. Όχι ότι τα έβαλα σε μια παλάντζα τα πράγματα, αλλά εντυπωσιάστηκα με το νοσοκομείο της Νάξου. Γιατί όταν εμείς έχουμε μια δυνατότητα εξυπηρέτησης πάνω από 100 κρεβάτια και εσείς εδώ πέρα έχετε αντίστοιχα πάρα πολύ λιγότερα, περίμενα οι δομές και η όλη ανάπτυξη του νοσοκομείου να είναι, θα το λέγαμε, πτωχότερη σε εισαγωγικά. Και είδα ότι έχετε ένα πολύ καλωστημένο νοσοκομείο. Είδα ότι όχι μόνο οι χώροι, το δυναμικό, το προσωπικό, η κατανομή όλων και αν θέλετε και αυτό το πολιτισμένο που υπάρχει μέσα από την υποδοχή μέχρι τους ιδιαίτερους χώρους είναι ένα πράγμα που με εντυπωσίασε θετικά. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να σας δούμε και εδώ, δηλαδή, μπορεί να κάνουμε κάποια σχέση. Κάποια σχέση καλύτερα. Α, τις διακοπές το έχουμε μέσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό. Όλες τις μέρες που περάσαμε αυτές οι λίγες στο νησί ήταν εξαιρετικό. Μάλιστα. Όταν λέμε αναισθησιολόγος και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά ακούει πόνους, παρηγορητική φροντίδα, θεραπεία. Πώς γίνεται αυτό, πώς σας έθελξε αυτό το να ασχοληθείτε? Λοιπόν, καταρχάς η διαχείριση των φαρμάκων που έχουν σχέση με τον πόνο ήταν ένα κομμάτι μέσα στην αναισθησιολογία. Εξού και σε όλο τον κόσμο οι αναισθησιολόγοι είναι αυτοί που άλλοτε παραπέρα κάνοντας κάτι όπως γίνεται στην Ελλάδα ακόμα, γιατί δεν υπάρχει σαν εξειδίκευση και σαν οντότητα, είτε όμως σαν εξειδικευμένη που υπάρχει στα άλλα μέρη και γενικά με μια άλλη διάσταση πολύ πιο οργανωμένη, έχουν ασχοληθεί κατά κόρο, όχι ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, μπορεί να ασχοληθεί και άλλος. Αλλά κυρίως η αναισθησιολογία είναι αυτή που είναι το παιδί της, ας πούμε, ο πόνος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, από τη στιγμή που ξεκίνησε έτσι και συνεχίζεται να υπάρχει έτσι, ο καθένας που έχει διάθεση, που έχει όρεξη να προσφέρει, που έχει συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του πράγματος που κάνει, το προωθεί στο χώρο του. Mm. Οπότε υπάρχουν και αυτή τη στιγμή μια σειρά νοσοκομεία, τα οποία έχουν αναπτύξει ιατρία πόνου, τα οποία λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος έχει πρωτόκολλο λειτουργίας, δεν είναι εθελοντικό εντελώς, πάμε καθόμαστε και όποιον δούμε είδαμε, και έχει προσφέρει τόσο πολύ που ειλικρινά δεν το πιστέψετε ότι αν συναντήσετε άνθρωπο που έχει περάσει από το ιατρείο πόνου και έχει θεραπευτεί σε εισαγωγικά, αυτό το πράγμα του δίνει άλλη διάσταση και μιλάει με τα καλύτερα λόγια. Είναι αυτός, αν θέλαμε δηλαδή μια διαφήμιση, θα ήταν να βάλουμε στην τηλεόραση 10 ανθρώπους, πώς είναι οι ταινίες του Woody Allen, μια φορά που βάζουν ανθρώπους που λένε την εμπειρία τους. Αν βάζαμε τέτοιους ανθρώπους, ειλικρινά θα είχαμε την καλύτερη διαφήμιση και την καλύτερη εικόνα προς το κοινό, που θα μιλούσαν με αμεσότητα άλλου τύπου από ό,τι μιλάμε εμείς αναγκαστικά λίγο ιατρικά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να το συνεχίσω προς τα πέρα αυτό, φτάνοντας στο σημείο ότι εμένα μου έλαχε τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου να είμαι διευθύντρια συντονίστρια στο Πέδον στο Αγία Σοφία, αναισθησιολόγος, και από εκεί σκέφτηκα και βρήκα συμμάχους πάρα πολλούς στο να δημιουργήσουμε κάτι για τον πόνο στα παιδιά. Αυτό και τώρα, πόνο στα παιδιά, δηλαδή πώς μπορεί να προέρχεται ένας πόνος στα παιδιά και να μπαίνει σε μια λογική και χρόνιο θεωρητική. Αυτό που κάποτε ξεκινήσαμε να λέμε και αρχίζει από πολύ μακριά είναι αυτό που ίσχυε σαν νοοτροπία και σαν αντίληψη, ότι τα παιδιά, τα βρέφη, τα νεόγνα, προσέξτε μέχρι πίσω πόσο πάω, δεν έχουν ανάγκη γιατί δεν πονάνε. Το οποίο απεδείχθη επιστημονικά ότι πονάνε και παραπονάνε και ότι έχουν ανάγκη και αυτά από φάρμακα αναλγητικά. Ενδεχομένως. Όχι όμως, μην μπερδέψουμε, δεν είναι μικροί ενήλικες, δηλαδή δεν παίρνει τη μέση του ο μικρός ή ο μεγάλος από τον ίδιο τρόπο. Ενδεχομένως να θεωρούμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να είναι γιατί δεν έχουν μνήμη
ή δεν έχουν αυτό το πράγμα ότι να έχουν την εμπειρία του πόνου και να το μεταφέρουν. Δηλαδή κάτι που έγινε 3 μηνών ή 4 μηνών, μετά από λίγο να το έχουν ξεχάσει, ώστε να μην θυμούνται ότι πέρασαν αυτό. Ενδεχομένως στην απλοϊκή του έκφραση. Ναι, στην απλοϊκή του έκφραση είναι έτσι. Στη σύνθετη, δηλαδή αν είχαμε και έναν ψυχίατρο ψυχολόγο εδώ, θα μας έλεγε ουέ και αλλήμον. Τρώμε ξύλο και τελειώνει στο καταγράφεται. Όλα καταγράφονται. Σίγουρα καταγράφονται. Γι' αυτό είναι σωστό να το αντιμετωπίζεις. Ο πόνος είναι η μαρτυρική φάση της ζωής. Έτσι δεν είναι, σε όποια φάση και αν είσαι και σε όποια ηλικία. Άρα, όταν το μάθαμε αυτό, αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, είναι άλλος ο πόνος στο νεογνώστο και στο βρέφος, γιατί αυτό εκεί πέρα εμφανίζεται ή στην πάθηση επάνω ή στο χειρουργείο που μπορεί να χρειαστεί να κάνει, που κάνουν σε αυτές τις ηλικίες πολλά χειρουργεία, που συμβαίνει να έχουν κάποια συγγενή συνήθως ανομαλία. Σκεφτείτε ένα παιδί που μπαίνει μέσα και χειρουργείται για καρδιά. Υπάρχουν συγγενείς καρδιοπάθειες. Μπορεί να του κόψεις το στέρνο ολόκληρο και να μην δώσεις τίποτα από αναλγητικά. Είναι τρέλα. Άρα πονάει σε όλες τις φάσεις. Και εκεί και πριν και μετά, και χρειάζεται μια φροντίδα τέτοιου τύπου. Από την άλλη την πλευρά υπάρχει ο οξύς πόνος που νομίζω τα είπατε πριν, την κυρία Βαδαλούδα, η οποία ήταν πλήρως κατατοπιστική και αναλυτική. Και υπάρχει και ο χρόνιος πόνος. Στα παιδιά ο χρόνιος πόνος δεν έχει τη διάσταση που έχει στους ενήλικες. Δεν υπάρχει ως φιαλγία. Αυτή ήταν η ερώτηση που θα κάναμε. Θα μου κάνατε. Σας πρόλαβα. Θα σας αφήσω να μιλάτε λίγο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Τα λέτε πάρα πολύ. Οπότε δεν υπάρχει, ναι, μεν η ως φιαλγία η κλασική ή ο πόνος, ξέρω εγώ, από το τρίδημο και τα λοιπά, είναι δύσκολες ιστορίες, αλλά υπάρχουν άλλοι πόνοι οι οποίοι είναι και πιο σοβαροί. Παραδείγματος χάρη από τις καρκινογόνες αντιστοιχίες των ηλικιών αυτών, που είναι παραδείγματος χάρη οι παθείς αίματος. Λευκαιμίες και όλο τον επιτυπώ. Στο νοσοκομείο, δηλαδή, που είστε αυτή τη στιγμή, γενικότερα την εμπειρία που έχετε, το ποσοστό πόσο είναι, πολλά τα παιδιά, οι γονείς το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Και τα παιδιά το καταλαβαίνουν και οι γονείς το καταλαβαίνουν. Εμείς, αυτό που είναι και μια αντιπαράθεση σε μερικά πράγματα, είναι ότι για να καταφέρω να φτιάξω με την ομάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ιατρείο πόνου, που δεν σημαίνει ιατρείο το κτίριο, σημαίνει ομάδα η οποία ασχολείται και τρέχει, ειδικά στα παιδιατρικά, καταλαβαίνετε ότι είναι νοσηλευόμενα πάρα πολλά και εξωτερικά, αλλά κυρίως τα νοσηλευόμενα. Ειλικρινά, τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίσαμε, δηλαδή τους ασθενείς, τα παιδιά τα οποία πονούσαν και είχαν προβλήματα στα ογκολογικά τμήματα, είναι και από το Ίδρυμα Βαρτίνο Γιάννη το γνωστό, και μέσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή και θεραπεύονται. Ήταν ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε γυρνάγαμε στις άλλες κλινικές, στις παιδιατρικές γενικά. Και τα προβλήματα είναι και από την ίδια την νόσο, και από τη θεραπεία που κάνουν, λένε γονίτιδες, ιστορίες, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απότοκα, δηλαδή πολλών πραγμάτων, είναι σαν επιπλοκές πολλές φορές, δεν είναι ντε και σου τα καρκινικά κύτταρα που επηρεάζουν μόνο. Αλλά αυτά τα παιδιά χρειάζεται να νοσηλευτούν εκεί, να έχουν θεραπευτική αντιμετώπιση αναλυτική από εμάς, που το κάναμε. Και τα μεγάλα προβλήματα ήταν να φτάσουν στο σπίτι και να μπορείς να τους χορηγήσεις φάρμακα. Γιατί τα φάρμακα, τα ναρκωτικά αναλυτικά δεν είναι ντεπών, και το ντεπών κάνει πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να σου κάνει κάποια καταστολή αναπνευστική. Μπορεί να υπάρχει. Όπως και τα άλλα, στους ενήλικες που χορηγούμε, αλλά στα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα πράγματα. Και ψάχνουμε τώρα, θα φέρουμε ένα σιρόπι θεωρητικά, με όλη προσπάθεια, για να τα δίνουμε για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Στην Άξο συναντήσετε κάτι που να έχει σχέση με τα παιδιά που να πονάνε και δύο πράγματα, ή απλά. Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, εγώ ο χρόνος που μου πήρε για να φτιάξω μια ιστορία σωστής λειτουργίας, λέμε τώρα, σε ένα νοσοκομείο όπως είναι των Αθηνών. Ήταν πάνω από 2 χρόνια, που σημαίνει τηρουμένων των αναλογιών. Η Νάξος έχει κάνει τεράστια βήματα. Έχω τρελαθεί με τον κύριο Χρονάκη που μου το συζητάμε. Δύο ημέρες που είσαστε εδώ, στο διάστημα είστε εδώ. Δηλαδή, αν κάποιος ήρθε να σας πει το παιδί μου με το ψυχαπιο πρόβλημα, αν θέλω να το δείτε και αυτό. Όχι, γιατί δεν είχα δώσει ούτε κάποιο στίγμα τέτοιο. Μάλιστα, και από την τωρινή δουλειά που κάνω, αλλά και από το γεγονός ότι νομίζω ότι δεν λύνεται έτσι η κατάσταση. Να το κάνουμε κάπως αλλιώς, να έρθει μια ομάδα, να πάρει. Όπως κλείστηκαν σήμερα αυτά τα ραντεβού και ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία έτσι για μένα, γιατί μου λείπει αυτό, δεν το έχουμε στο Αίγιο. Τα βλέπω ότι είμαι αντικειμενική, δεν κάνω φανφάρες για το πάρτι μου. Λοιπόν, οπότε έτσι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι εσείς έχετε κάνει άλμα με αυτό το ιατρείο πόνου. Το ιατρείο πόνου είναι μια ποιοτική αναβάθμιση του ίδιου του νοσοκομείου, πέρα από αυτό που λέγαμε πριν, τις δομές του, το χώρο του κλπ. Είναι άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτό έγινε και γιατί
η συγκυρία έφερε τον κύριο Χρονάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, θα μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος. Λέμε τώρα όμως, είναι και θέμα τύχης. Εδώ και το ανέπτυξε και η διοίκηση προφανώς το ενισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί χρειάζεται πολύ πόλη για να προχωρήσει και υπάρχουν, οπότε βλέπω και άλλα. Ας πούμε, ο βελονισμός που κάνετε, άκουσα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω το χαρτογράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Χρονάκη, τον αισθησιολόγο και υπεύθυνο για το ιατρείο πόνου, όσον αφορά το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Είχαμε μία μέρα στην οποία είχατε την επίσκεψη της κυρίας Βαδαλούχα. Ακριβώς. Και της κυρίας Μωμή και γενικά του επιτελείου που είχε μαζί της. Ποιες είναι εντυπώσεις που έχετε εσείς από κομείς? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη της παρηγορικής και την πρόεδρο της παρηγορικής, την Αθηνά Βαδαλούχα, την κυρία Αθηνά Βαδαλούχα, που μας έκανε την τιμή να κάνουμε σήμερα γιατρείο μαζί. Η εμπειρία φανταστική. Η εμπειρία ήταν φανταστική. Οι ασθενείς που ήταν ενημερωμένοι ότι θα έχουμε αυτή την επίσκεψη ήρθαν, είχαμε μεγάλη προσέλευση, ήρθαν λίγο τα πιο περίπλοκα περιστατικά, τα περιστατικά που ίσως κάπου ζοριζόμαστε να βγάλουμε μια διάγνωση ή να καταφέρουμε να τους βάλουμε σε έναν δρόμο χωρίς πόνο. Τώρα τους συντονίσαμε, τα φτιάξαμε όλα αυτά. Από την αρχή που ξεκίνησε το ιατρείο πόνου, που πάλι είχαμε συναντηθεί, είχα τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί με τα μέλη της παρηγορικής, τηλεφωνικά, μέσω Skype, με την τεχνολογία, για να με βοηθήσουν και να μας βοηθήσουν γενικά εδώ. Είστε ικανοποιημένος από την όλη πορεία αυτή εδώ πέρα των δύο χρόνων, χοντρικά που είμαστε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή έχουμε φτάσει με τη βοήθεια του διοικητή του νοσοκομείου, του κ. Απιδόπουλου, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό, πάρα πολύ καλό. Είμαστε σχεδόν στο κομμάτι του αναισθησιολογικού, δεν μας λείπει κάτι ουσιαστικό. Ναι. Απλά και η κυρία Μαμή και η κυρία Βαδαλούχα μιλήσαν για ένα άλμα. Όσον αφορά μεγάλο άλμα. Μεγάλο άλμα. Η επισκεψιμότητα στο ιατρείο πόνου χάρη σε αυτή την ομάδα, γιατί με αυτούς που συνεργάζομαι και μας βοηθάνε γενικά όλο τον καιρό που είμαι εδώ, έχει φτάσει γύρω στα 420-430 επισκέψεις στο ιατρείο. Καταγεγραμμένοι. Σκεφτόσουμε, μπορούσε να το έχεις στο μυαλό σου όταν ξεκίνησε? Όχι. Δεν το είχα έτσι, τόσο μεγάλο άλμα, τόσο μεγάλη άνοδο. Δεν το είχα καθόλου. Και πόσο μάλλον ότι όλα αυτά τα νησιά έχουν προβλήματα τα οποία. Και βέβαια δεν είναι μόνο από την Άξο, έτσι. Πρέπει να έχει και από τα γύρω. Έχουμε ασθενείς από τη Σαντορίνη, έχουμε ασθενείς από την Πάρο, έχουμε ασθενείς από τα Κουφονής και τις Μικρές Κυκλάδες, από Αμοργό. Μάλιστα. Έρχονται, μας παίρνουν τηλέφωνο να διαδίδουμε τη διαδίδουμε. Οπότε, δόξα τω Θεώ, έρχονται και αυτό είναι ευχάριστο. Από τον πρώτο ασθενή που είχε. Έχεις εικόνα πώς είναι σήμερα, πώς νιώθει? Ο πρώτος ασθενής που είχα, ναι, έχω μία εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχει σταματήσει να μας επισκέπτεται σαν ασθενής, γιατί πια έχουμε ρυθμίσει τον πόνο του. Μιλάμε τηλεφωνικά αν χρειαστεί, έρχεται όταν έρθει για κάποιες άλλες δουλειές, περνάει να μας πει μια καλημέρα και πάντα μας λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από το ένα πρόβλημα... Περάσαμε τον πόνο και αντιμετωπίζουμε το άλλο πρόβλημα. Οπότε η ικανοποίηση της καλημέρας σου λέει είναι αυτό που σε γεμίζει για να συνεχίσεις? Πάρα πολύ. Ναι. Αυτό μου δίνει τη δύναμη και όχι μόνο από τον πρώτο ασθενή, αλλά και πολλοί ασθενείς που έρχονται, περνάνε βιαστικά από την πόρτα και μας λένε γιατρέ μου ήρθα να σου πω μια καλημέρα και να σου πω ότι είμαι πολύ καλά. Έρχονται για κάποιες άλλες δουλειές στο νοσοκομείο, περνάνε και μας κάνουν αυτή τη δήλωση. Οπότε... Και κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για όλους, κυρίως για εσάς, πρέπει να ξεκουραστείτε. Έχεις και βοηθούς, δεν έχεις? Έχεις και κάποιον άνθρωπο που σε βοηθάει αυτή τη στιγμή? Ευτυχώς εδώ και δύο μήνες, εννοείται ότι έχω, είναι η κυρία Κεραμάρη, συνάδελφος που έχει έρθει και με βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε βάλει στο νοσοκομείο και τον βελονισμό. Αυτά είναι τα κακά. Έτσι, και τον βελονισμό και είμαι πολύ χαρούμενος και πόσο μάλλον που βλέπω ότι οι ασθενείς σιγά σιγά έτσι που μπαίνουν στο βελονισμό βλέπω ότι ανταποκρίνονται και πάμε πολύ καλύτερα μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή και παράλληλα και ο βελονισμός. Και δεν είναι λόγος να το φοβόμαστε όπως εγώ παίρνω σχάρι το βελονισμό? Καθόλου, όχι.
πρέπει να σας καλώ να έρθετε να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε μέρα να έχουμε ένα χαμόγελο και... όταν τελειώνει το ωράριο του 8ωρου που έχετε, έτσι, όσον αφορά το ιατρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.